Αν θέλετε τη γνώμη μου, κύριε Πρεζεντέρη, εγώ πάντα τη λέω, η κυρία Μεντώνη όφιλε να παραιτηθεί, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Γιατί... Είναι πολιτική προϊστάμενη, ναι. Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος θεσμικός ρόλος, είναι στην κυρία Μεντώνη, στην Υπουργό Πολιτισμού. Μάλιστα. Δεν λέω ότι ήξερε, οπωσδήποτε. Όχι, προφανώς δεν ήξερε η γυναίκα, αλλά λέμε τώρα. Η επιλογή όμως έχει μια ευθύνη. Ευθύνη. Ναι, έχει μια ευθύνη η πολιτική. Αυτό είναι η επιλογή. Η ευθύνη να παραιτηθεί τη στιγμή που είτε ξεγελάστηκε είτε ξαπατήθηκε αυτά τα οποία είπε, τέλος πάντων δεν τα εστερνίζομαι. Είναι η άποψή της, είμαι υποχρεωμένη να την ακούσω και να τη σεβαστώ. Από την άλλη πλευρά. Είναι η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και μην ξεχνάμε ότι για την Ελλάδα ο πολιτισμός είναι η βιτρίνα της χώρας. Ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, να πω, όταν λέμε να παραιτηθεί, έχει για την ευθύνη της επιλογής του. Δεν θεωρούμε ποτέ ότι έχει κάποια άλλη εμπλοκή στην υπόθεση, η κυρία Μενδώνη. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά όταν επιλέγουμε ένα πρόσωπο. Σωστό, έχουμε την ευθύνη της επιλογής μας. Έχουμε την ευθύνη της επιλογής μας. Δεν θα την ελέγξω εγώ ή οποιοδήποτε αν είχε εξετάσει σε βάθος το παρελθόν του κυρίου Λιγνάτη. Φήμες ακούγονταν, αλλά εδώ που τα λέμε, όταν δεν έχεις και αποδείξεις, δεν μπορείς να κάποιον άνθρωπο να τον κατηγορείς. Ούτε υπήρξε απόπειρα συγκάλυψης από την πλευρά της. Νομίζω πέντε. Αναμφίβολα όχι. Ναι. Ούτε κατά διάνοια, γιατί να συγκαλύψει κάτι το οποίο φαινόταν ότι βγει. Ναι. Θα ήταν εις βάρος της. Δεν είναι κουτί, ούτε υποτιμώ κανενός την νοημοσύνη ή την δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, έχει αντικειμενικά την πολιτική ευθύνη, όχι υποκειμενικά. Ναι. Δεν έχει ευθύνη γι' αυτό. Μάλιστα. Ήταν όμως, είναι στην ηγεσία του Υπουργείου. Στη βαρδιά της, έτσι κατά πολύ λόγο. Είναι υφιστάμενος της ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Μάλιστα.